Αυτές τις ημέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, ήδη από τα Χριστούγεννα μέχρι σήμερα, που είναι η μεγάλη εορτή των φώτων, ακούγεται πολλές φορές η φωνή του προφήτου Ισαΐα. Δηλαδή, διαβάζονται πολλά κείμενα από την Παλαιά Διαθήκη, διότι η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι ανεξάρτητη από την Καινή Διαθήκη, διότι όλα όσα αποκαλύφθησαν από το Θεό στην Παλαιά Διαθήκη είναι αποκαλύψη του ασάρκου λόγου. Ενώ στην Καινή Διαθήκη έχουμε φανερώσεις του εισαρκωμένου λόγου. Και μεταξύ αυτών που ακούγονται από την Παλαιά Διαθήκη είναι και τα κείμενα, οι προφητείες του προφήτου Ισαΐου. Ο προφήτης Ισαΐας έζησε τον 8ο αιώνα π.Χ. και θεωρείται και λέγεται ως ο μεγαλοφωνότατος των προφητών. Και μάλιστα θεωρείται ότι είναι και ο 5ος των Ευαγγελιστών. Γιατί? Διότι τα είδε όλα καθαρά. Και με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού και με την Παρθένο Μαρία που συνέλαβε τον Υιό και Λόγο του Θεού και έγινε άνθρωπος, αλλά και όλα τα υπόλοιπα και με τη βάπτιση του Χριστού. Άρα έχουμε τον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος ομίλησε καθαρά για την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Δεν ήταν απλό στοχασμή δική του, δεν ήταν αποτέλεσμα στοχασμών δικό του και φαντασίας, αλλά ήταν αποκάλυψη του ασάρκου λόγου, δηλαδή του Υιού και Λόγου του Θεού. Γι' αυτό και η προφητεία, το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου αρχίζει «Όρασις ειν είδεν ο Ισαΐας», «Όρασις». Και μετά λέει «Τάδε λέγει Κύριος», «Τι είπε ο Κύριος», «Είναι όραση του προφήτου, όραση του Θεού», την οποία είδε ο προφήτης Ισαΐας. Αυτές δε τις μέρες και κυρίως σήμερα, κατά τη διάρκεια των ωρών, στην τρίτη ώρα και μετά, και μετά που θα κάνουμε τον αγιασμό, διαβάζεται η προφητεία του προφήτου Ισαΐου, διάφορα κομμάτια από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, αλλά κυρίως εκεί στην τρίτη ώρα την οποία ψάλαμε, αναφέρεται το πρώτο κεφάλαιο από το καταπληκτικό αυτό βιβλίο του προφήτου Ισαΐου. Το πρώτο κεφάλαιο που αρχίζει με το τι λέει ο Θεός και τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Αφού λέει «Όραση συνείδεν ο Ισαΐας ο προφήτης», μετά λέει «Άκουε ουρανέ και νοτίζου η γη», στο πρώτο κεφάλαιο. Ότι Κύριος ελάλησεν, φαίνεται εδώ καθαρά, μιλάει για όραση συνείδε ο Ισαΐας και μετά λέει «Ακούσατε τη φωνή την οποία ελάλησε ο Κύριος». Γιατί? Διότι όταν φτάνει κανείς στην όραση, στη θέωση, στην όραση της δόξης του Θεού, τότε αυτό είναι και όραση, είναι και ακοή, είναι και αίσθηση, είναι και τα πάντα και γεύσεις. Γιατί κατά τη διάρκεια της θεοπτείας ενοποιούνται όλες οι αισθήσεις του ανθρώπου και με όλες τις αισθήσεις ψυχικές και σωματικές ο άνθρωπος μετέχει τις δόξεις του Θεού. Οπότε λέει «Άκουε ουρανέ και νοτίζου η γη», ότι Κύριος ελάλησαν. Και τι είπε ο Κύριος? «Ιδού εγέννησα και ύψωσα, αυτοί δε με υθέτησαν, εγώ δημιούργησα τους ανθρώπους και τους ύψωσα, τους έκανα Υιούς Θεού και αυτοί με αθέτησαν, με εγκατέλειψαν και με πρόδωσαν. Ουέ έθνος αμαρτωλών, αλίμονον αμαρτωλό έθνος, λαός πλήρης αμαρτιών, σπέρμα πονηρών». Εδώ μιλάει για το ότι μεταδίδεται αυτή η αποστασία από γενιά σε γενιά και με αυτήν την έννοια λέγει «σπέρμα πονηρών», «Ιοί άνομοι». Είναι φοβερός αυτός ο λόγος του Θεού. Γιατί το λέει αυτό? «Εγκαταλείπετε τον Κύριον και παροργήσατε τον Άγιον του Ισραήλ». Οπότε εδώ πρόκειται για την αποστασία του λαού από τον Θεό. Μια αποστασία η οποία συνδέεται με την απομάκρυση του ανθρώπου από τον Θεό και με τη μη τήρηση των εντολών του Θεού. Και επομένως είναι έθνος αμαρτωλών, λαός πλήρης αμαρτιών, σπέρμα πονηρών. Και αφού τα λέει αυτά στο πρώτο κεφάλαιο, αμέσως μετά είναι εκείνο το οποίο θα ακούσουμε και στις προφητείες μετά.
και το διαβάσαμε ήδη και στις ώρες. Λούσαστε και καθαροί γίνεστε, αφέντες τας πονηρίας από των ψυχών ημών. Είστε έθνος πονηρών Άγιο, εγκαταλείψατε τον Θεόν. Οπότε τώρα τι πρέπει να γίνει, αλουστείτε και να γίνετε καθαροί, αφού απομακρυνθείτε, αφού αφήσετε τις πονηρίες από των ψυχών σας. Εδώ μιλάει καθαρά για κάθαρση. Μιλάει για καθαρσία, αποστασία από τον Θεό, εγκατάλειψη του λαού. Ο λαός εγκατέλειψε τον Θεό και τώρα πρέπει να καθαριστεί. Και η Εκκλησία το καθόρισε αυτό να διαβάζεται στην τρίτη ώρα εν όψη της ακολουθίας των Θεοφανίων και εν όψη βέβαια και της ακολουθίας του Αγιασμού που θα ακολουθήσει του Μεγάλου Αγιασμού. Λούσαστε και καθαροί γίνεστε. Πρέπει να λουστείτε, όχι απλώς να πιείτε το νερό. Φυσικά και αυτό το πίνουμε, το νερό, το Άγιο, το αγιασμένο νερό. Αλλά αυτά δεν είναι μαγικά. Πρέπει να συμμετέχει ο άνθρωπος. Πότε λέει λούσαστε και καθαροί γίνεστε. Και γίνεται με τη μετάνοια αυτό, ο άνθρωπος μετανοεί ολοκληρωτικά, εσωτερικά, εξομολογείται, επανέρχεται στην ζωή της Εκκλησίας. Οπότε τι σημαίνει αυτή η λέξη μετάνοια, επιστροφή του νου προς το Θεό, να εξομολογηθεί κανείς, να επανέλθει στην οδό του Κυρίου. Και αυτό γίνεται με το να αποβάλει όλη την ακαθαρσία. Και η ακαθαρσία αποβάλλεται με τη χάρη του Θεού αλλά και με τη δική μας συνέργεια. Λούσαστε και καθαροί γίνεστε. Μέσα στην καρδιά σας να λουστείτε, όχι απλώς εξωτερικά, όχι απλώς να μπείτε μέσα στα νερά. Και αυτό βέβαια το κάνει κανείς με τηρώντας όλες τις παραδόσεις, όχι απλώς να πίνετε το αγιασμένο νερό. Όπως επίσης δεν είναι απλώς να κοινωνήσουμε του σώματος και το αίματος του Χριστού. Θα πρέπει να προηγηθεί μετάνοια και αγιασμός εσωτερικός, ώστε να ενεργήσει κατάλληλα η χάρις του Θεού μέσα από το σώμα και το αίμα του Χριστού, μέσα από το Άγιο και ευλογημένο νερό. Διότι τα πάντα είναι θέμα συνέργειας. Ο Θεός ενεργεί και ο άνθρωπος συνεργεί. Οπότε να γίνει αυτή η κάθαρση. Λούσαστε και καθαροί γίνεστε. Αφαίνετε τα σπονηρίας από των καρδιών ημών. Αυτό σημαίνει κάθαρση. Να βγάλετε μέσα τις πονηρίες, μέσα από τις καρδιές σας. Όχι απλώς μια εξωτερική κάθαρση, επαναλαμβάνω. Εσωτερική κάθαρση. Να καθαριστεί η καρδιά από τα πάθη. Και τότε τι γίνεται. Τότε ακολουθεί άλλη ζωή. Ο ίδιος ο Θεός λέει στον προφήτη Ισαΐα και το διαβάζει στο λαό. Επαναλαμβάνω στο πρώτο κεφάλαιο. Αφού τα κάνετε όλα αυτά, δεύτε και διαλεχθόμεν, λέγει Κύριος. Τότε ελάτε να κριθούμε, να διαλεχθούμε με την έννοια και να κριθούμε με την έννοια, πάλι επαναλαμβάνω, να έρθουμε σε επικοινωνία, να έρθουμε σε πνευματική συνάφεια. Αφού βγάλετε τις αφέλειες από τις πονηρίες και την αφέλεια από την καρδιά σας, αφού λουστείτε και καθαριστείτε, ελάτε τώρα να διαλεχθόμεν. Και αν το αποτέλεσμα της κοινωνίας και του διαλόγου με τον Θεό, και αν όσιν εαμαρτία ημών ως φοινικούν, ως χιώνα λευκανό, και αν όσιν ως κόκκινον, ως αέριον λευκανό. Και αν οι αμαρτίες σας είναι σαν το φοίνικα που παίρνει ένα χρώμα το οποίο είναι ελαφρώς κόκκινο, όχι απόλυτα κόκκινο, εάν δηλαδή έχετε κάποιες μικρές, θα λέγαμε, αμαρτίες, εγώ λέει θα τις καθαρίσω ως χιόνα, θα τις κάνω λευκές όπως το χιόνι η χάρις και η ενέργεια του Θεού. Και αν όσοι είναι αμαρτία ημών ως κόκκινον, βαθύ κόκκινον, μεγάλες αμαρτίες, τότε λέει ως αέριον λευκανό, σαν το μαλλί, το άσπρο μαλλί
του προβάτου. Αυτό κάνει η χάρη του Θεού, καθαρίζει τον άνθρωπο με τη δική του βέβαια συνέργεια του ανθρώπου εννοώ, καθαρίζει τον άνθρωπο, κάνει διάλογο με τον Θεό, έρχεται σε συνάφεια, σε κοινωνία, σε συνουσία με τον Θεό, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, ο συγγραφέας της Κλίμακος, και τότε εάν είναι η καρδιά μας από τις αμαρτίες σαν φοίνικας, τότε τις κάνει σαν χιόνι, τις καθαρίζει τελείως, και αν είναι μεγάλες αμαρτίες, τότε ως αίριον λευκαίνονται σαν άσπρο ποκάρι, άσπρο μαλλί του προβάτου. Επομένως, όταν διαβάσει κανείς το πρώτο κεφάλι της προφητείας Ισαΐου, φαίνεται ακριβώς τι θέλει ο Θεός, τι ήθελε από τον τότε λαό, τον Ισραηλιτικό, τι θέλει από το σημερινό λαό του. Πού είμαστε κι εμείς ένας λαός Άγιος, αγιασμένος, που είμαστε βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, όπως λέγει ο Άγιος Απόστολος Πέτρος στην καθολική του επιστολή, που εν πολλοίς εγκαταλείψαμε το Θεό και λατρεύουμε τα είδωλα. Τα είδωλα της ιδέες μας, γιατί και οι ιδέες μας είναι είδωλα. Ακόμη δε και τα είδωλα, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος, των αμαρτιών, οι σκέψεις, όλες που έχουμε, μπορεί να καθαριστήκαμε, αλλά υπάρχουν μέσα τα είδωλα των παθών και αυτά πρέπει να τα καθαρίσουμε. Όμως εμείς παραμένουμε εκεί κολλημένοι στα είδωλά μας. Όλα αυτά πρέπει να καθαριστούν και καθαρίζονται από τον Θεό, από την ενέργεια του Θεού, αλλά με τη δική μας θέληση. Και αρχίζει η κάθαρση σιγά σιγά και μετά θα γίνει ο φωτισμός. Ελάτε, λέει, να διαλεχθόμεν και θα γίνει η καρδιά σας ως χιόν, σαν χιόνι, λευκό, άσπρο, και ως άσπρο μαλλί προβάτου, καθαρότατον, δεν θα υπάρχει ίχνος αμαρτίας. Αυτό σημαίνει η κοινωνία του ανθρώπου με το Θεό. Επομένως, σήμερα τέτοια μεγάλη ημέρα, η παραμονή των φώτων, των θεοφανίων, που θα κάνουμε το Μέγα Αγιασμό αμέσως μετά, και αύριο η μεγάλη ημέρα, η κυριώνυμη ημέρα των θεοφανίων, των φώτων, που θα γίνει πάλι ο Μέγας Αγιασμός, ο ίδιος Αγιασμός, αυτό θα πρέπει να έχουμε στο νου μας και στην καρδιά μας. Είμαστε απομακρυσμένοι από τον Θεό. Η καρδιά μας είναι πολύ πληγωμένη, ή ματωμένη η καρδιά μας με τις αμαρτίες. Είναι κατακόκκινη η καρδιά μας, διότι έχει πληγωθεί από τις αμαρτίες. Αλλά ο Θεός είναι Θεός αγάπης, εκτιμών και φιλανθρωπίας. Και λέει, καθαριστείτε και δεύτε διαλεχθόμεν. Ποιος δεν θα ήθελε να κάνει διάλογο και να έχει κοινωνία με τον Θεό? Όλοι θα θέλαμε, αλλά δεν ξέρουμε τον τρόπο. Γιατί κάναμε διάλογο με όλα τα άλλα, εκτός από τον Θεό. Πρέπει λοιπόν να έρθουμε σε συνάφεια και κοινωνία με τον Θεό, αφού καθαριστούμε, και τότε θα καθαριστεί η καρδιά μας εσωτερικά, και τότε θα γίνει λευκή η ύπαρξή μας, ως χιόν και ως αίριον, άσπρο μαλλί, και θα είμαστε νέος, περιούσιος λαός του Θεού. Αμήν.